σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με τη μοναχή Μαριάμ. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο ευλογημένο Τριώδιο και προχωρούμε στη δεύτερη εβδομάδα. Αυτήν την περίοδο του Τριωδίου ιδιαίτερα η Εκκλησία μας έχει ορίσει ως περίοδο περισυλλογής, ασκήσεως και κάθαρσης από τα πάθη, και δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουμε στον εσωτερικό μας κόσμο με σοβαρότητα και ευθύνη. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, σε αυτή την εκπομπή αξίζει να σταθούμε στις δύο βαθύτερες έννοιες της παραβολής του Ασώτου. Η μία έννοια, η μετάνοια του αμαρτωλού, και η άλλη, η στοργική αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον αμαρτωλό άνθρωπο, είτε αυτός μοιάζει με το μικρότερο γιο, είτε με το μεγαλύτερο γιο. Και στις δύο περιπτώσεις της τάσης των ιών προς τον Πατέρα, βεβαιώνεται ότι ο Κύριος είναι Θεός της άπειρης αγάπης και φιλανθρωπίας, και η αγάπη του Θεού μακροθυμεί για τις αμαρτίες μας και περιμένει τη μετάνοιά μας. Την ανάγκη επιστροφής στο Θεό την έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ως αδύνατοι και αμαρτωλοί, όταν απομακρυνόμαστε από το θέλημά Του. Όχι μόνο εσκεμμένα και ηθελημένα, αλλά και ασυνείδητα, οι καθημερινές παρεκτροπές μας απομακρύνουν από το Θεό της αγάπης και της ελευθερίας. Και ας πιστεύουμε ότι εφαρμόζουμε με ακρίβεια τις εντολές του Θεού, και ίσως να διαχωρίζουμε τη θέση μας από κάθε άσωτο. Ίσως όμως τότε να μοιάζουμε πιο πολύ με τον πρεσβύτερο Υιό. Άρα ως άσωτοι έχουμε ανάγκη τη ζωή της μετανοίας και της επιστροφής. Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε μία ιστορία καθημερινή και πολύ διδακτική. Το θέμα είναι η επιστροφή των ασώτων. Από χριστιανική ιστοσελίδα. Καλύτερα να μην άνοιγε το στόμα της η Κατερίνα. Καλύτερα να μην έλεγε κουβέντα. Τι της ήρθε να ανακατευτεί? Μάνα και γιος ας τα βρίσκανε. Πώς τη φοβήθηκε την οργή του άνδρα της. Πώς τρόμαξε με το ξέσπασμά του. Και να φανταστεί κανείς ότι ο Κώστας σπάνια θύμωνε, και ακόμα πιο σπάνια ξεσπούσε και μάλιστα επάνω της. Μπήκαν στο σπίτι αμίλητοι και η Κατερίνα τράβηξε για την κουζίνα. Θα έπινε ένα γάλα να ηρεμήσει το στομάχι της. «Μαμά, πώς είναι η γιαγιά?» τη ρώτησε η 15χρονη κόρη της, που σκάλιζε εκείνη την ώρα το ψυγείο. «Η γιαγιά σου το έχει χαμένο, κορίτσι μου», ακούστηκε η φωνή του Κώστα. «Και από εδώ και πέρα κομμένα τα σουρταφέρτα. Θα πάμε, αν πάμε, τώρα πια στην κηδεία της». Μάνα και κόρη έμειναν να κοιτούν με ανοιχτό στόμα τον άνθρωπο που ξεστόμησε τα τόσο βαριά λόγια. «Κώστα, μη μιλάς έτσι. Τι σου φταίει το παιδί?» «Το παιδί είναι η κόρη μου, Κατερίνα, και δεν θέλω να έχει πια καμιά σχέση με τη μάνα μου». «Εκείνη δεν με λογάριασε για γιο της. Ε, λοιπόν, και εγώ δεν έχω πια μάνα». «Κατάλαβες, παιδί μου, η μάνα μου μ' αρνήθηκε. Η μάνα μου τώρα έχει άλλο γιο. Ο κανακάρης της γύρισε και έχει πολλά έξοδα, γιατί του άνοιξε μαγαζί. Ό,τι είχε και δεν είχε, τα έδωσε στο θείο σου, τον Αλίτη». «Κώστα», τόλμησε να ξαναμιλήσει η Κατερίνα, «τα λεφτά ήταν δικά της και μπορούσε να τα κάνει ό,τι θέλει. Εσένα, δηλαδή εμάς, η μαμά μας συμπαραστάθηκε τόσα χρόνια. 5 παιδιά μας μεγάλωσε. Απολάμβανε την αγάπη μας. Ποτέ δεν την αφήσαμε μόνη». Καταλάβαινε η Κατερίνα πως τίποτε δεν μπορούσε να τον καλμάρει. Ήταν τόσο πολύ πληγωμένος από την απόφαση της μάνας του να ρίξει ό,τι είχε και δεν είχε στην επιχείρηση του αδελφού του, που ό,τι και να του έλεγε θα είχε κάτι να αντιπεί.
«Έλα, ηρέμησε πια», είπε μόνο. «Σαββατόβραδο απόψε και αύριο είναι Κυριακή». Την κοίταξε με βλέμμα πονεμένο ο Κώστας. «Δίκιο έχεις», είπε μόνο, και ύστερα άφησε τα δάκρυά του να κυλήσουν. «Μα να μη σκεφτεί πως έχω 5 παιδιά». «Τόσα χρόνια, πατέρα, το ξέχασε ποτέ?», είπε δειλά η κόρη του η Χριστίνα. «Δεν μίλησε ξανά κανένας». Ο Κώστας κάθισε στο σαλόνι και προσπάθησε να διαβάσει κάτι και η Κατερίνα ετοίμασε το βραδινό. Η Χριστίνα κλείστηκε στο δωματιό της και δεν βγήκε παρά μόνο όταν η μαμά τη φώναξε για φαγητό. Ευτυχώς που είναι όλοι στο τραπέζι και ο μπαμπάς σίγουρα δεν θα ξαναρχίσει μπροστά στους μικρούς τα ίδια, σκέφτηκε, σαν τους είδε όλους μαζεμένους γύρω από το τραπέζι. «Λοιπόν, Κώστα, να φέρω την Καινή Διαθήκη?», ρώτησε γλυκά η Κατερίνα, σαν τελείωσαν το φαγητό. «Ποιο Ευαγγέλιο έχουμε αύριο, Χριστίνα?», ρώτησε κακόκεφα ο πατέρας. «Αύριο, μπαμπά», είπε κοκκινίζοντας ως τα αυτιά η Χριστίνα, «είναι η Κυριακή του Ασώτου. Το ξέχασες? Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 15, στίχη 11 έως 32. Κοίταξε σαστισμένος τη γυναίκα του ο Κώστας και ύστερα γύρισε και κοίταξε ένα-ένα τα παιδιά του. «Ναι», είπε, «το είχα λησμονήσει». «Να φέρω να μας το διαβάσεις?», ξαναρώτησε η Κατερίνα και δίχως να περιμένει απόκριση σηκώθηκε. «Όχι, όχι, Κατερίνα, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε απόψε το Ευαγγέλιο. Η ιστορία είναι γνωστή. Όλα τα παιδιά την ξέρουν. Άλλωστε, δεν νιώθω και πολύ καλά και θα πάω να πλαγιάσω». «Κι εγώ την ξέρω την ιστορία. Μας την είπε σήμερα η κυρία στο κατηχητικό», είπε η Σμαρό, που ήταν μόλις στα 8 της. «Και ξέρεις, μπαμπά, ο πιο αχώνευτος ήταν ο μεγάλος γιος που αντί να χαρεί που γύρισε πίσω ο αδελφός του, τα έβαλε με τον πατέρα του. Εσύ τι λες, μπαμπά, που είσαι και σοφός, δεν έπρεπε να χαρεί που γύρισε ο αδελφός του?» «Ναι», είπε αργά ο Κώστας, «έπρεπε». «Δηλαδή, μπαμπά», πήρε το λόγο ο Γιώργος, που ήταν πια στα 11, «καλύτερα να είσαι άσωτος παρά άκαρδος, ε?» Ο Κώστας είχε ήδη αρχίσει να υδρώνει και σήκωσε ασυναίσθητα τα μανίκια της μπλούζας του. «Ούτε άσωτος, ούτε άκαρδος, παιδιά μου», πήρε το λόγο και τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση η γυναίκα του. «Ήθελα να πω άσωτος που επιστρέφει», διόρθωσε τα λόγια του ο Γιώργος. Κοίταξε τον άνδρα της με αγωνία η Κατερίνα. Φυρί-φυρί το πήγαιναν απόψε τα παιδιά τους. «Είπε ο μπαμπάς πως δεν νιώθει καλά και πως θα πάει να ξαπλώσει. Αφήστε τον λοιπόν ήσυχο», είπε η Χριστίνα, που αντιλήφθηκε την αναστάτωση του πατέρα της. «Χριστίνα μου, άσε τα παιδιά να μιλήσουν. Νιώθω, παιδί μου, πως αυτή την ώρα μου μιλάει ο ίδιος ο Θεός», είπε ο Κώστας και σηκώθηκε όρθιος. «Πάω να φέρω την Καινή Διαθήκη», είπε και χάιδεψε το κεφάλι της κόρης του. Διάβαζε με συγκίνηση την παραβολή ο Κώστας και παράξενο, όσο προχωρούσε, τόσο ένιωθε πως ήταν ο άσωτος που μόλις επέστρεψε. Μόλις τελείωσε την ανάγνωση, κοίταξε κατακόκκινο στην οικογένειά του. «Δεν είναι αχώνευτος, μαρούλα μου, ο μεγάλος αδερφός. Είναι τραγικός». «Τι θα πει τραγικός?», ρώτησε εκείνη ανοίγοντας διάπλατα τα ματάκια της. «Τραγικός σημαίνει δίχως ελπίδα επιστροφής», είπε κοιτώντας ίσια στα μάτια τη γυναίκα του. Κι ύστερα, σαν να του ήρθε εκείνη τη στιγμή έμπνευση, σχεδόν φώναξε. «Κατερίνα, τι φαγητό έχουμε αύριο?» Τον κοίταξε παραξενεμένη η Κατερίνα. Για μια στιγμή φοβήθηκε πως κάτι έπαθε. «Να κάνεις καλό φαγητό, να φτιάξεις και γλυκό και να καλέσουμε τη μάνα μου και τον αδελφό μου. Μέρα που είναι, να μη φάνε μόνοι τους». Μάνα και κόρη κοιτάχτηκαν με νόημα.
«Και μόσχωση τευτό αν είχα Κώστα, θα τον έσφαζα», είπε ανάμεσα στα δάκρυά της η Κατερίνα. «Έλα μάνα», τον άκουσε να λέει ύστερα από λίγο στο τηλέφωνο. «Συγχώρεσέ με, φέρθηκα ανόητα. Με τύφλωσε το πείσμα και ο εγωισμός. Αύριο το μεσημέρι θα φάμε όλοι μαζί εδώ». «Και ο Αντώνης?» «Βεβαίως και ο Αντώνης». Έκλεισε το τηλέφωνο και απόμεινε να κοιτά δακρυσμένο στη γυναίκα του. Τώρα πια που έμειναν οι δυο τους, άλλο δεν βάσταξε το βάρος της αγάπης του Θεού. «Ήμαρτον, πατέρα, ήμαρτον», μουρμούρισε και σοριάστηκε στα γόνατα μπροστά στο εικονοστάσι. Δίπλα του η σύντροφος της ζωής του έχινε δάκρυα ευγνωμοσύνης. Και κάπου μακριά, μπροστά σε ένα άλλο εικονοστάσι, η μάνα του έκλαιγε βουβά, ευχαριστώντας το Θεό και για τους δύο γιους της, δίχως να ξεχωρίζει για ποιον έπρεπε να ευχαριστήσει περισσότερο. Για αυτήν ένα είχε σημασία, το ότι και οι δύο επέστρεψαν. «Πιστεύω» σημαίνει «έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού». Ακροατές, μιλάμε για τη μετάνοια του Ασώτου σήμερα. Ο Άγιος Πορφύριος, ως έμπειρος πνευματικός, γνώριζε ότι η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο μπερδεμένο ψυχικά. Το μπέρδεμα δεν φεύγει με τίποτε. Μόνο με το φως του Χριστού γίνεται το ξεμπέρδεμα. Την πρώτη κίνηση την κάνει ο Χριστός. «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες», λέει. Όμως, για να μετανοήσει η ψυχή, πρέπει να ξυπνήσει. Εκεί, στο ξύπνημα αυτό, γίνεται το θαύμα της μετανοίας. Και εδώ βρίσκεται η προαίρεση του ανθρώπου. Το ξύπνημα όμως δεν έγκυται μόνο στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μόνος δεν μπορεί. Επεμβαίνει ο Θεός. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Χωρίς τη χάρη, δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος, λέει ο γέροντας Πορφύριος. Η μετάνοια οδηγεί στη συγχώρηση των αμαρτιών από το Θεό, αλλά και δημιουργεί μια κατάσταση πνευματικής ανάτασης στην ψυχή, που νιώθει την αμαρτωλότητά της. Καταφεύγει στην προσευχή για εξήτηση του Θείου Ελέους. Νιώθει το βάρος της ενοχής και προσεύχεται όπως ο Τελώνης: «Ο Θεός, η λάσθη τίμη τον αμαρτωλό». Βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση, παρακολουθώντας ο άνθρωπος τον εαυτό του, καθοδηγούμενος από έναν καλό πνευματικό πατέρα, και συγχρόνως συμπαθεί και κατανοεί καλύτερα τον συνάνθρωπό του. Το ερώτημα όμως είναι πώς μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται συνεχώς σε πνεύμα μετανοίας. Υπάρχουν 5 τρόποι μετανοίας κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, ο οποίος πρακτικά μας δείχνει αυτούς τους 5 δρόμους της μετανοίας. Μας λέγει λοιπόν: «Πρώτος δρόμος μετανοίας είναι να αυτοκαταδικάζεσαι για τις αμαρτίες σου. Ο Κύριος εκτιμά ιδιαίτερα αυτή σου την πράξη. Αυτός που μόνος του καταδίκασε τα αμαρτήματά του, πολύ δύσκολα θα τα επαναλάβει.
η έγκαιρη εξέγερση της συνειδήσεώς του δια της αυτοκατηγορίας δεν θα έχει κατήγορο στο ουράνιο κριτήριο. Δεύτερος αξιόλογος δρόμος μετανοίας είναι να μη βαστάς κακία για κανένα, ακόμα και για αυτούς τους εχθρούς σου. Να συγκρατείς πάντοτε την οργή σου, να συγχωρείς τα αμαρτήματα των άλλων, γιατί έτσι θα εξαλείψει και τα δικά σου ο Κύριος. Είναι αυτό ένα αποτελεσματικό καθαρτικό, αφού μας το υπέδειξε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Αν συγχωρέσετε τους χρεώστες σας, τότε θα σας συγχωρήσει σίγουρα και ο ουράνιος πατέρας μας». Τρίτος ασφαλής δρόμος μετανοίας είναι η ορθή, θερμή και εκβαθέων καρδιακή προσευχή. Μιλείς μονά με τη χείρα του Ευαγγελίου που επέμενε στο αίτημά της στο δίστροπο δικαστή και τελικά έλαβε το ποθούμενο. Αν εκείνη έλαβε για την επιμονή της από τον αδιάντροπο δικαστή, πόσο μάλλον εμείς που έχουμε ουράνιο πατέρα ήμερο, φιλικό και φιλάνθρωπο και οπωσδήποτε θα μας δωρήσει τα προς τη σωτηρία μας αιτήματα. Τέταρτος σίγουρος δρόμος μετανοίας είναι της ελεημοσύνης, που η δύναμή της είναι ανέκφραστα μεγάλη. Ο προφήτης Δανιήλ είπε στο βασιλέα Ναβουχοδονόσορα να ξεπλύνει τις πολλές αμαρτίες του με ελεημοσύνη και τα ανομήματά του με το να ευσπλαχνιστεί τους φτωχούς. Η αγάπη είναι ικανή να εξαλείψει αμαρτήματα. Ο μετανοημένος παραβάτης με τη φιλανθρωπία επανορθώνει τα πάντα με τον αγώνα του και τη χάρη του Θεού. Πέμπτος δρόμος σταθερός, ο συνδυασμός πηγαίας μετριοφροσύνης και εγκάρδιας ταπεινοφροσύνης. Μάρτυρας προς τούτο είναι ο τελώνης της Ευαγγελικής παραβολής. Η γνήσια ταπεινοφροσύνη αποτείναξε όλο το βαρύ φορτίο των αμαρτημάτων του. Καταλήγει λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: «Να καταδικάζουμε τις αμαρτίες μας, να συγχωρούμε τις αμαρτίες των αδελφών μας, να έχουμε κερδοφόρα προσευχή, καρπούς ελεημοσύνης και ταπεινοφροσύνης, δίχως να καθυστερούμε, δίχως να χάνουμε ούτε μία μέρα και ώρα, βαδίζοντας τους πέντε αυτούς σωτήριους δρόμους καθημερινά». Ο διάβολος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, με την πονηρία του κατόρθωσε να συνδυάσει με την αμαρτία το θάρρος και με τη μετάνοια την τροπή. Ενώ στην αμαρτία προχωρούμε με θάρρος, στη μετάνοια ντρεπόμαστε να προχωρήσουμε. Και αυτό για να δυσκολέψει τη μετάνοια, επειδή γνωρίζει ότι αυτή οδηγεί στη σωτηρία και τονίζει χαρακτηριστικά: «Κανένας δεν πρέπει να απογοητεύεται για τη σωτηρία του. Αμάρτησες, μετανόησε. Χιλιάδες φορές αμάρτησες, χιλιάδες φορές μετανόησε». Πώς πρέπει να μετανοούμε? Διαβάζουμε στο γεροντικό: «Να μην αναβάλουμε τη μετάνοια για το μέλλον. Μετά το θάνατο δεν υπάρχει διόρθωση». Διηγούνταν για κάποιον γέροντα πως όταν οι λογισμοί του έλεγαν «άφησε σήμερα και αύριο μετανοείς», τους πολεμούσε λέγοντας: «Όχι, σήμερα θα μετανοήσω και αύριο ας γίνει το θέλημα του Θεού». Και ο Άγιος Εφραίμ τονίζει: «Αδελφοί, ο τωρινός καιρός είναι καιρός για μετάνοια. Αδελφέ, μην πεις «σήμερα αμαρτάνω και αύριο μετανοώ», γιατί δεν έχει σιγουριά. Στον Κύριο ενίκει η φροντίδα για το αύριο. Δεν άκουσες τι είπε ο Κύριος? Γρηγορείτε, ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν». Oh,
αγαπητή μου, ανοίγοντας το τριώδιο, παρακαλεί ο υμνοδός να του ανοίξει ο Κύριος τις πύλες της μετανοίας. Της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα. Αλήθεια, πόσο δύσκολα ανοίγουν οι πύλες της μετανοίας μας. Πόσες προφάσεις, πόσες δικαιολογίες, πόσες δυσκολίες για να δεχθεί η ψυχή ότι φταίει, ότι είναι αμαρτωλή, ότι έχει ανάγκη μετανοίας. Και τι έκανα, λένε πολλοί. Δεν έχω τίποτε το σπουδαίο. Και ενώ λέγονται αυτά, στην ψυχή υπάρχουν κακίες κατά των άλλων και λέγονται λόγια πικρά και υβριστικά και μνησικακίες και ψεύδι και αμαρτωλές επιθυμίες και σαρκικά αμαρτήματα και φιλαργυρίες και σκληρότητες και τόσα και τόσα άλλα. Για όλα αυτά έχουμε λοιπόν ανάγκη μετανοίας. Χρειάζεται να καθαρίσουμε την ψυχή μας από όλα αυτά που μας κάνουν ενόχους ενώπιον του Θεού. Αμαρτίες που οδηγούν στο θάνατο της ψυχής, το χωρισμό της από το Θεό και την αιώνια καταδίκη. Κατά την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σε αυτό, οργήν εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Είναι πραγματικά φοβερό να μένει αμετανόητος ο άνθρωπος, αλλά και όταν καταλάβει η ψυχή του την ανάγκη της μετανοίας, και τότε τι αγώνας χρειάζεται για να λάβει την απόφαση της μετανοίας, πόση ντροπή προκειμένου να εξομολογηθεί τις αμαρτίες που έγιναν, πόση δυσκολία να σταματήσει το κακό και να προχωρήσει σε αλλαγή ζωής, να πάυσει την αμαρτία. Είναι αλήθεια ότι ο αγώνας για την απόκτηση της μετανοίας είναι σκληρός και συνεχής για τον καλό αγωνιστή, όπως αδιάλειπτη πρέπει να είναι και η προσευχή. Αδιαλείπτος προσεύχεστε κατά τον Απόστολο Παύλο. Μετάνοια και προσευχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Η μία είναι αίτιο και αποτέλεσμα της άλλης, θα λέγαμε. Έχεις μετάνοια, ρίχνεσαι στην προσευχή. Επιμελείσαι το έργο της προσευχής, κατανήσεται η ψυχή και μετανοεί. Ο αγώνας της μετανοίας φαίνεται καθαρά σε ένα περιστατικό από το γεροντικό. Ένας νέος, παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνήθειας, έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα. Δεν άφηνε όμως τον αγώνα, ύστερα από κάθε κατρακύλισμα έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια. «Κύριε, σώσε με, είτε θέλω, είτε δε θέλω». Εγώ, σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Σύ όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευτούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό, δείξε, Κύριε, τη φιλανθρωπία σου και το έλεό σου και σώσε με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την αθλειότητά μου σε σένα μόνο καταφεύγω δυστυχής. Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη ήταν ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε, ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η ακατανίκητη ελπίδα του στη Θεία Ευσπλαχνία ερέθησε το διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις το στόμα σου του Θεού το όνομα? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε έχασε την ελπίδα του όπως περίμενε ο διάβολος. «Μάθε κι εσύ», του αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μία παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς κι εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ, για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου». Και έγινε άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη
έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε μια στιγμή δεν έπαβε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιγε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. Από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι η μετανοούσα ψυχή που νιώθει και ομολογεί την αδυναμία της βρίσκει το δρόμο της επιστροφής στο Θεό Πατέρα και πιστεύει ότι χωρίς αυτού ουδυνάμε θα πείν ουδέν, κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Αλλά και δεν απογοητεύεται, γιατί έχομεν Πατέρα δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείας ημών, κατά τον Απόστολο Παύλο. Τελικά η μετάνοια είναι μια σφοδρή επιθυμία για νέα ζωή, τη ζωή του θελήματος του Θεού, και είναι αυτή που θα καθορίζει την ποιότητα της πνευματικής μας ζωής και θα δίνει τη δυνατότητα για να απολαμβάνουμε την πατρική αγκαλιά, καθώς καρδιακά θα του λέμε «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δέξε με ως τον άσο των ιών μετανοούντα και ελέησόν με. Αμήν». Η γυναίκα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με τη μοναχή Μαριάμ.